ναι, είναι κόκκινη, αλλά το σήμερα. Αφού μας κόψανε συντάξεις και μισθούς, για να μείνουμε όπως λες στην ευρωζώνη. Στον δρόμο μας πετάξαν τους μισούς και τους υπόλοιπους μας βάλαν στην αγκώνη. Μα δεν το ξέρουν τον Έλληνα καλά, που από το τίποτα είδες θα γεννήσει. Λεφτά θα βρει και πάλι από το πουθενά και θα τα φάει στα σουβλάκια και τη βυσή. Κι όταν θα έρθει να τον ψάξει η εφορία, θα είναι κρυμμένο σε μια offshore εταιρεία. Με σπίτι βίλα, με κήπο και πισίνα και στο ντιογάμιστρο να έξω απ' τη ραφίνα. Κι άμα το πρόβλημα μας έφτασε στα διόδια, τσοφάνιζει τη με για τα 300 βόδια. Ο Μπαρμπαγιώτης τρώει όλη την πρασινάδα και γεμίζει τα σκάτα η υπόλοιπη Ελλάδα. Έτσι λοιπόν βρήκα την ευκαιρία, έξω να φύγω και να πάω Γερμανία. Στη χώρα της Siemens και της Mercedes, να γίνω Ελληνάρας που βγάζει πατέντες. Ακούστε με να πληστρώ φάτσα κάρτα και προσπάσω μαζί τους γέφυρες να χτίσω. Μα πάντα παίρνουμε τον δρόμο για την άρτα, 2 χρόνια το γεφύρι δεν μπορώ να στήσω. Δουλειά και σπίτι αντέχει κάποια πείρα, έχω ξεχάσει πως κρατάνε αναπτήρα. Και άμα στείλω το CV μου στην πατρίδα, δουλειά δεν βρίσκω γιατί δεν είμαι Ρωσίδα. Θα τον ευρώ όμως τον τρόπο να γυρίσω, βρήκα γνωστό απ' τον ότε να συναντήσω. Βλέπω γνωρίζεις από πλοία και αλμύρα, μα στην Τυρόμη να και στο φραπέζι τα με πειρά. Κι άμα το πρόβλημα μας έφτασε στα διόδια, τσοφάνι ζητείτε για τα 300 βόδια. Ο Μπαρμπαγιώτης τρώει όλη την πρασινάδα και γεμίζει τα σκάλια.